γραμματεία των ειδικών φρουρών, τον κύριο Στράτο Μοβροϊδάκο, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δίνει αγώνα μας, είπε, τους συναδέλφους του, κάτω από αντίξωες συνθήκες για να είμαστε εμείς ασφαλείς. Και ήδη κινδυνεύουν και έχουν χάσει πολλοί συναδελφοί τους και τη δουλειά τους και έχουν, τη ζωή τους και έχουν τραυματιστεί με σοβαρές βλάβες στο σώμα τους και στην υγεία τους. Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ τον κύριο Μαυριδάκο. Γενική Γραμματέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αν κλείσω το τηλέφωνο, θα έχω μείνει από μπαταρία. Να ξέρετε για κανένα άλλο λόγο. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ακούμε. Κάνετε καταγγελία για τα επεισόδια τα οποία λέτε σας έχουν κάνει ταξιτζίδες του Ρουβίκονα. Αυτό το έχουμε πει πολύ καιρό. Ισχύει. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα λέμε την αλήθεια απέναντι στον πολίτη. Πριν λίγες μέρες πήρανε μηχανή της συναδέλφου μου από τα Εξάρχεια, έτσι, από την ομάδα Δίας να την κάψουν στην πλατεία. Δεχόμαστε επιθέσεις καθημερινά. Δεν θέλουμε να σπείρουμε καμία τρομολαγνία, αλλά να ξέρετε ότι όταν βλέπετε εμάς τα κάγκελα που εκφράζουμε τη φωνή του ανώνυμου αστυνομικού χωρίς καμία πολιτική ταυτότητα, να ξέρετε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει και θέλουμε να προλάβουμε κάτι πριν έχουμε νεκρό. Φοβάστε για νεκρούς, λέω. Είναι σοβαρά αυτό το οποίο λέτε. Είτε αστυνομικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Επικρατεί αυτή την περίοδο, οι πολιτικοί ψάχνουν για ψήφους και ασχολούνται με τα δικά τους θέματα και όχι με τα θέματα του Υπουργείου, του Υπουργείου μας, είτε η πολιτική μας προϊστάμενη, είτε και από την αντιπολίτευση ακόμα. Η φυσική ηγεσία είναι εκλογισμένη όπως ήταν και παλιά και μένουν αυτά τα παλικάρια, οι συνάδελφοι την εβδομάδα Δία στην όποια γυρνάνε σε δράση, να παλεύουν χωρίς μέσα και να μας λιδωρούν κιόλας, γιατί δυστυχώς για όλη αυτή την κατάσταση φταίει η πολιτική σκηνή, αυτό που βιώνουμε τώρα, που ο καθένας δεν έχει ευθύνη για τίποτα. Και έχουμε αφήσει μια αστυνομία στην τύχη της και όπως είπαμε στην ανακοίνωσή μας, είμαστε υποδιάλυση. Δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Πείτε το, το ακούσει ο κόσμος. Να μην τα βάζουμε τον αστυνομικό, με τον μεροκαματιάρη αστυνομικό που κινδυνεύει η ζωή του. Πείτε το, το ακούσει ο κόσμος. Δεν έχουμε ούτε μέσα, προσπαθούμε με το φιλότιμο να είμαστε δίπλα στον πολίτη, γιατί είμαστε υπηρέτες του πολίτη. Θέλουμε να προστατεύουμε τον πολίτη και δεν είμαστε ούτε κατασταλτικός μηχανισμός. Σας το λέμε μέσα από την ψυχή μας. Είμαστε αστυνομικοί, είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και θέλουμε να τους κοιτάμε κατάματα τους συμπολίτες μας και όχι σαν τους πολιτικούς όλους που, να ξέρετε, στα μάτια δεν μπορούν να κοιτάξουν κανένα. Εμείς έχουμε το σθένος και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουν και γι' αυτό κοιτάμε στα μάτια τον πολίτη και γι' αυτό τα λέμε την αλήθεια. Άρα, λέτε λοιπόν στους πολίτες ότι είναι υποδιάλυση η ελληνική αστυνομία. Το έχουμε πει και σε ανακοίνωσή μας, σαν Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας, και αναλύουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και να ξέρετε κάτι, αν δεν καθίσουν όλοι οι πολιτικοί γύρω από ένα τραπέζι να βρουν μια λύση, θυμηθείτε ότι αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα, σημειώστε την ημερομηνία, όταν θα γίνει το κακό, θα λέμε πάλι ότι είχαμε δίκιο. Γιατί και γι' αυτά επιβεβαιωθήκαμε 21 Φεβρουαρίου, βγάλαμε ανακοίνωση και είδατε τι έγινε σε ένα Σαββατοκύριακο. Έτσι. Σε αγώνες πόλο, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, καθώς και, και επιθέσεις εναντίον του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλειας, έγινε αυτό που φοβόμασταν. Πέντε επιθέσεις. Υπάρχει ομάδα Δέλτα. Η ομάδα Δέλτα την κατήργησε ο κύριος Τόσκας. Ας πάρει τώρα την ευθύνη για αυτό που έκανε απέναντι στους πολίτες. Θέλει να κατέβει στην πολιτική σκηνή. Τέτοιο θράσος έχουν αυτοί. Κύριε Μαυροϊδάκο. Να τον ακούσουμε γιατί δεν έχει μπαταρία το κινητό του. Ολοκληρώστε, κύριε Γενική Γραμματέα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο φωνάζουμε όλοι είναι: κυβερνώντες, κόμματα, πολιτικοί, σταματήστε να παραμυθιάσετε τον κόσμο, βρείτε τα και βοηθήστε αυτό τον Έλληνα αστυνομικό. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κύριε Μαυροϊδάκο. Πρέπει να μπουν και εμεί στη Βουλή πρόεδροι κομμάτων και κόμματα που είναι δίπλα σε εσά. Κύριε για να κλείσουμε. Χωρίς κομματική ταυτότητα, έτσι, μακριά έτσι, από μένα, ωραία, και από τον κύριο Ντούμα, να ξέρετε ότι εμείς βλέπουμε την αλήθεια και θέλουμε να είμαστε μακριά από όλα αυτά, αλλά είτε είναι αυτή η κυβέρνηση είτε η επόμενη που θα έρθει, εμείς θα λέμε την αλήθεια και θέλουμε άλλο, να κοιτάμε τον κόσμο. Η αλήθεια πονάει, κύριε Μαυροϊδάκο, πονάει και θα πρέπει οι πολιτικάντες αυτοί, οι ψεύτες, οι υποκριτές, να κάτσουν να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός πληρώνει για να έχει αστυνομία και δυστυχώς το κράτος δεν πληρώνει την αστυνομία. Και κάποιοι βρήκαν από την τσέπη τους χρήματα και αγοράσαν αλεξίσφαιρα γυλαίκα, κύριε Μαυροϊδάκο. Εγώ θέλω, κύριε Μαυροϊδάκο, να το πούμε αυτό στον κόσμο, να το καταλάβει ο κόσμος ότι οι Έλληνες πολίτες πληρώνουμε μεγάλη φορολογία για να έχουμε και αστυνομία, αλλά δυστυχώς το κράτος λεφτά δεν δίνει για την αστυνόμευση. Αυτό, το μόνο που κάνει... Ο προϋπολογισμός είναι πάντα μείον για την αστυνομία. Τα αγοράζουν μόνο τους οι άνθρωποι τα πράγματα. Έτσι, και όχι μόνο αυτό, και κλείνουν τα αστυνομικά τμήματα το ένα μετά το άλλο. Κύριε Μαυροϊδάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών. Εμείς ξαναλέμε, σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια του πολίτη, δεν παίζουμε.
Και ας μας πούνε όπως θέλουν κάποιοι. Μα εμείς μιλάμε. Μας έχουν βάλει. Μιλά παρακαλώ κύριε Φλουτσάκο, μιλάτε με, διακόπτετε. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να ενημερώνουμε τον κόσμο για την αθλειότητα αυτή η οποία υπάρχει με αυτή την ανομία. Και μας κολλούν ταμπέλες κάποιοι. Μας κολλούν ταμπέλες και μας αποκαλούν ακόμα και φασίστες. Για ποιο λόγο? Γιατί μιλάμε για το αυτονόητο. Ότι η πόλη μας, η πόλη όλη τη χώρα, σε κάθε χώρα, σε όλη τη χώρα υπάρχει το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Θα πρέπει να υπάρχει νόμος. Θα πρέπει ο νόμος να επικρατεί. Δεν μπορούμε να ζούμε σε χώρα και σε πόλεις με ανομία. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος με το στιλέτο, με το πιστόλι, με το ρόπαλο και να χτυπάει τον ηλικιωμένο, την ηλικιωμένη. Τη γυναίκα σας, τα παιδιά σας, την οικογένειά σας. Όχι! Θα αντισταθούμε όλοι μαζί. Και ας μας βρίζουν και ας μας λιδωρούν κάποιοι που δεν τους συμφέρει. Να υπάρχει αστυνομία. Για ποιο λόγο δεν τους συμφέρει να υπάρχει αστυνομία? Για να κάνουν τη δουλειά τους το οργανωμένο έγκλημα. Εμείς λοιπόν είμαστε απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Είμαστε απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν την οικογένεια, να καταστρέψουν την περιουσία του Έλληνα πολίτη. Έχουν γίνει εδώ τα πράγματα μπάχαλο. Βασικά, και θα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Κοινωνία, κύριε Καμπούρη. Θα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Όλοι και εμείς λοιπόν με αυτήν εδώ την εκπομπή και με ό,τι άλλη προσπάθεια κάνουμε θα κοιτάξουμε να ξεσηκώσουμε τους πολίτες. Θέλουμε αστυνομία, ναι. Θέλουμε τα αστυνομικά μας τμήματα, ναι. Τα κλείσανε, βάλανε λουκέτα. Να ξανανοίξουν τα αστυνομικά τμήματα. Κινητοποιηθείτε πολίτες. Βγείτε στον δρόμο μαζί μας. Ελάτε μαζί μας. Η κάθε περιοχή, η κάθε γειτονιά έχει πρόβλημα μεγάλο. Φοβούνται οι γονείς και οι μανάδες να πάνε τα παιδιά τους στο πάρκο. Έρχονται λαφρομετανάστες, κάνουν επιθέσεις στις μανάδες. Φοβούνται οι γυναίκες να πάνε τα παιδάκια τους. Σεξουαλικές επιθέσεις δέχονται. Μαχαίρια για να τους κλέψουν την τσάντα. Σε παιδάκια να τους κλέψουν το κινητό τηλέφωνο. Μετά τις 8 η ώρα είναι απροσπέλαστη. Ναι. Όλοι είναι καλοί να μιλάνε και να λένε πράγματα. Κυρία Υπουργίνα, δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο. Είναι η αλήθεια. Βγείτε έξω. Εσύ έχετε 15 άτομα φρουρά. Που θα βγάλουν στον δρόμο η φρουρά. Και οι μανάδες και τα παιδάκια δεν έχουν όχι φρουρά. Να μην πω ότι δεν έχουν τίποτα απολύτως. Φιλάνε το σπίτι, την οικογένεια. Και έχετε 30 νεματέως να σας φιλάνε. Είναι όλοι καλά. Έτσι μια χαρά είμαστε. Να συζητάνε θεωρητικά. Έτσι. Το να μην σου τύχει το πρόβλημα, κύριε Καμπούρη. Γιατί όλοι λένε, άμα σου τύχει όμως, αρχίζει και λες γιατί έγινε. Το θέμα να μην γίνει. Να προβλέψουμε τα πράγματα και να μην συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Μένουμε εδώ πέρα γιατί έχουμε συγχυστεί με όλα αυτά. Τι είπατε? Πρέπει να πάμε στη διευθμίση, πάμε να δώσουμε κολαγόνα στους συνδεθετές. Πάμε να δώσουμε κολαγόνα. Συγχυζόμαστε μόνο. Δεν γίνεται. Είναι το πιο σοβαρό θέμα που υπάρχει, από τα σοβαρότερα θέματα. Μα φοβάσαι να πας σπίτι σου κάθε βράδυ, κύριε Καμπούρη. Φοβάσαι να μείνεις μέσα στο σπίτι σου. Αυτό. Φοβάσαι όχι να πας. Δύο η ώρα που να βγεις από το σπίτι σου. Φοβάσαι και να μείνεις και στο σπίτι σου φοβάσαι. Ακούς θορύβους γύρω-γύρω και τρέχεις. Τι έγινε, μας την πέσανε. Μπήκε μέσα ο κλέφτης, μπήκε μέσα ο ληστής. Πάμε τώρα, παρακαλώ, να δώσω.